Εχθές αναζητήσαμε μια 16χρονη κοπέλα, την Κική, από τον Κορυδαλό, ένα πολύ όμορφο πλασματάκι. Ένα κορίτσι που κάνει και kickboxing, έτσι, σε επίπεδα πρωταθλητισμού. Ένα κορίτσι με πάθος και θέληση που είχε χαθεί για αρκετές μέρες από το σπίτι της. Βρέθηκε λοιπόν, Έφη μου, η Κική. Βρέθηκε λοιπόν και είναι καλά στην υγεία της και βρίσκεται μαζί με τους γονείς της. Να πούμε ότι είχε εξαφανιστεί από την προπερασμένη Τετάρτη, ήταν την προπερασμένη Κυριακή στις 4 του μήνα, από μια πλατεία που ακριβώς πάνω σε αυτήν βρίσκεται το πατρικό της σπίτι. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη πλατεία και την πιο φωταγωγημένη του Κορυδαλού. Δεν υπήρχε μυστήριο στην εξαφάνισή της, γιατί ήταν με τους φίλους της. Συζητούσαν σε πολύ κοντινή απόσταση, ήταν ο πατέρας, την έβλεπε. Κάποια στιγμή ο πατέρας ανέβηκε να μαγειρέψει και, όπως μας είπε, δεν επέστρεψε στο σπίτι. Τώρα, όλο αυτό το διάστημα ο πατέρας είχε κάνει μια μεγάλη. Είχε δικτυωθεί και είχε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι του έστελαν μηνύματα στο Facebook για το πού ακριβώς μπορεί να βρίσκεται η κόρη του. Πραγματικά, δηλαδή, και όλο την ώρα που είμαστε μαζί του, το κινητό του δεν σταματούσε να χτυπάει και να δέχεται τέτοιου είδους μηνύματα. Και όλο το απόγευμα και όλες τις προηγούμενες, βεβαίως, σχεδόν 10 μέρες, αυτό που έκανε ήταν να λαμβάνει μηνύματα, να τα αξιολογεί και να τρέχει να δει κατά πόσο είναι αυτά αληθή. Από τη συζήτηση που είχαμε, καταλάβαμε ότι ο πατέρας είχε γνώση του τι περίπου έχει συμβεί. Τα περισσότερα μηνύματα συγκλίναν ότι ήταν με κάποιους νεαρούς λίγο μεγαλύτερους στην ευρύτερη περιοχή, με συγκεκριμένη μηχανή, συγκεκριμένου χρώματος και μάρκας. Οπότε έτρεχε και το έβρισκε και κοιτούσε τα στοιχεία μάλλον. Τώρα το θέμα είναι ότι οι φίλοι, λέει ο πατέρας, που είχε, δεν ήταν καλή και δεν είναι τυχαίο, χωρίς βεβαίως να το υιοθετούμε, το ότι την είχε σταματήσει από το σχολείο λόγω αυτών των φίλων. Τώρα, για ένα διάστημα μικρό, ήταν λίγο ασαφές αυτό που μας είπε, τη σταμάτησε από το σχολείο για να μην κάνει αυτές τις κακές παρέες με συγκεκριμένους Ρωμά, μας είπε, χωρίς να είμαι ρατσιστής και χωρίς να θέλω να πω κάτι. Για αυτούς τους συγκεκριμένους όμως, την είχε σταματήσει για ένα μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα από το σχολείο. Ακριβώς τώρα που ήταν μικρή δεν γνωρίζουμε, ως ανήλικη δεν έχει καταθέσει. Ο εισαγγελέας, εάν αποφασιστεί, θα κάνει περαιτέρω έρευνα. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε ένα βίντεο. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια της οικογένειας της 16χρονης κοπέλας από τον Κορυδαλό, η οποία δεν είχε δώσει σημεία ζωής από τις 4 Φεβρουαρίου. Από το βράδυ της Τρίτης βρίσκεται και πάλι στην αγκαλιά των δικών της, σώα και αυλαβής. Ο πατέρας και η μητέρα της προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να βρουν ένα στοιχείο που θα οδηγούσε στα ίχνη της κόρης τους. Η 16χρονη είναι αθλήτρια του kickbox και μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή της συμμετείχε σε αγώνες και τίποτα δεν πρόδιδε ότι κάτι την απασχολούσε. Την προηγούμενη μέρα ήμασταν σε αγώνες, 3 Φεβρουαρίου που έπαιξε, είναι αθλήτρια του kickbox. Τα πήγε πάρα πολύ καλά στους αγώνες για πρωτάρα. Ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με την κόρη μου. Το μόνο που θέλω είναι να γυρίσει πίσω. Αν με βλέπεις, χάνε μου τη χάρη και γύρνα πίσω, παιδί μου. Ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Πεθαίνω για σένα. Γύρνα πίσω. Ο πατέρας της 16χρονης χρησιμοποίησε όλα τα διαθέσιμα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μπορέσει να εντοπίσει την κόρη του. Οι πληροφορίες έφταναν από παντού, από ανθρώπους που την είχαν δει στη γύρω περιοχή. Μαζί με την αστυνομία προσπαθούσαν να αξιοποιήσουν ό,τι μάθαιναν. Ήμασταν κολλητοί, ερχόταν εδώ πλατεία, πηγαίναμε μαζί. Όταν είχα εγώ λεφτά, τη έδινε, όταν είχε αυτή, μου έδινε. Μόλις τη έστειλε εγώ ένα μήνυμα, με μπλόκαρε στο Facebook. Και δεν μπορούσα να τη στείλω άλλο, να τη μιλήσω. Την έβλεπα να κάθεται στα παγκάκια μπροστά από το περίπτερο με κάτι παιδιά. Δεν ξέρω ποια παιδιά ήταν. Έρχονταν στην πλατεία. Αυτό, καθόταν στο ψιλικατζίδικο ή στα παγκάκια με τα παιδιά που ήταν μεγαλύτερα. Εγώ πιστεύω ότι επειδή κλώτησε πολλά πράγματα που είχαμε χτίσει σε αυτόν τον καιρό, μια όμορφη φιλία, μια όμορφη σχέση, ήμασταν πολύ δεμένοι αυτή την περίοδο. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να το κάνει. Κλώτησε πολλά πράγματα, το έχει μετανιώσει, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ίσως δεν ξέρει τον τρόπο για να ξαναγυρίσει πίσω. Μάλλον νομίζει ότι με έχει προδώσει. Δεν με έχει προδώσει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι θα με προδώσει μόνο να φύγει από μένα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το 16χρονο κορίτσι έφευγε από το σπίτι του. Ο πατέρας της απέδιδε αυτές τις τάσεις φυγής της κόρης του στις συναισθηματικές διακυμάνσεις της εφηβείας. Είχε φύγει άλλες δύο φορές, ναι, αλλά
το έσκαγε εδώ με τίποτα φίλες, τίποτα τέτοια. Δεν ξαναβρίσκα. Τι κάνανε, δηλαδή, τις άλλες φορές που είχε πάει και τι έκανε. Και μόνο τους, άλλες φίλες της. Η κινητοποίηση της αστυνομίας απέδωσε σύντομα καρπούς. Και έτσι 16χρονη βρίσκεται και πάλι ανάμεσα στους δικούς της ανθρώπους. Λοιπόν, για πάμε να πούμε το διαγωνισμό.